Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο το Μίμη Ανδρουλάκη. Κρατάω εδώ και το καινούριο του βιβλίο. Να σας καλημερίσω, κύριε Ανδρουλάκη. Άσπρο, μαύρο, κόκκινο, έτσι. Ναι, και επίσης μυθιστόρημα, κύριε Ανδρουλάκη. Αυτή τη φορά αφήσαμε την πολιτική, αφήσαμε την οικονομία. 10 χρόνια έγραφα βιβλίο, ένα βιβλίο κάθε χρόνο, για την επικείμενη καταστροφή. Τι είπα κατά τις καμπάνες. Δεν βγήκε τίποτα και ουλά, δεν ξαναγράφω για την κρίση, λέω, δεν γίνεται. Επικείμενη καταστροφή. Καταστροφή έχει συντελεστεί μέχρι ενός. Ναι, αλλά οι άνθρωποι, άμα πάνε καλά τα πράγματα, δεν θέλουν να ακούνε για καταστροφές. Θέλουν λίγο μυθιστόρημα. Θέλουν, τους άρεσε αυτή η φούσκα, ήταν, ξέρεις, πολύ γλυκιά. Κάποτε θα ξανάρθει πάλι. Εμείς τώρα μετά 15 χρόνια. Εδώ, μετά 15. Πάντως και αυτό έχει να κάνει με εμπειρίες πολιτικές σε περιόδους πολύ έντονες, κύριε Ανδρουλάκη. Και έρχεται σε μια συγκυρία γενικότερης συνωμοσίας που έχει πέσει, κατασκοπισμού και πρακτόρων. Ναι. Για να πούμε λοιπόν όπου την ιστορία αυτή. Όπου όλοι παρακολουθούν όλους. Καταρχήν πρέπει να πούμε με έναν τρόπο που βλέπαμε στις ταινίες. Ότι όλα παίζονται σε μεγάλο βαθμό, παρότι η ιστορία είναι ελληνική, ξεκινάει από εδώ, και μάλιστα από την ΚΙΠ. Από την ΚΙΠ, ας πούμε. Όλα παίζονται σε ένα φιόρντ της Νορβηγίας που έχει το όνομα της Όντιν. Αυτό λέγαμε τώρα εδώ στο διάστημα. Είναι το Όντιν φιόρντ, ας πούμε, συμβαίνει κάτι φοβερό εκεί. Και μάλιστα οι Νορβηγοί δημοσιογράφοι με πήραν τηλέφωνο και μου λένε: μα τι είναι αυτά που λες για την Νορβηγία? Αυτά συνέβαιναν πριν 40 χρόνια. Η Νορβηγία, μπορεί η Νορβηγία να είναι το κέντρο τη CIA, τη NSA, ας πούμε, να παρακολουθεί τα πάντα από εκεί πάνω και ξέρω εγώ κλπ. Τους λέω, θα δείτε. Και πραγματικά, λες και το είχα προβλέψει, κοπελιές, προχθές βγήκε ανακοίνωση που λέει ότι η NSA παρακολουθούσε 33 εκατομμύρια κλήσεις το μήνα στη Νορβηγία. Δηλαδή έπεσα απολύτως μέσα. Η ιστορία βέβαια βασίζεται σε ένα πραγματικό συμβάν, σε ένα πράκτορα. Για να το πούμε αυτό το συμβάν. Τη ΚΙΠ, ας πούμε, ο οποίος κατάφερε να φτάσει ψηλά στο κόμμα, ας το πούμε έτσι. Ο οποίος ανακαλύφθηκε βέβαια. Όπως και αυτό συνέβαινε και σε άλλα κόμματα, στη δημόσια ζωή, στα μέσα ενημέρωσης. Όχι μόνο στη δικτατορία, και πριν τη δικτατορία, θέλω να ξέρετε. Φαντάζομαι πάντα έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη. Δηλαδή το νόημα της κατασκοπίας αυτό δεν είναι. Ναι, στην Ελλάδα, βέβαια, στην Ελλάδα ξεκίνησε από κάτι διαφορετικό. Μετά τον εμφύλιο, έτσι δεν είναι. Είμαστε, ας πούμε, σε αυτό που λέμε κόκκινη προβιά, γκλάντιο. Είναι η επιχείρηση γκλάντιο, έτσι, δηλαδή ο μυστικός αντικομουνιστικός στρατός σε όλη την Ευρώπη που υπήρχε. Σκεφτείτε ότι θα δείτε για πρώτη φορά στο βιβλίο μου πώς αποκαλύπτεται ότι μέχρι τέλους της δεκαετίας του 80 είχαμε μυστικές κρύπτες με όπλα, λίρες, τρόφιμα, 1100, ας πούμε, αποκαλύπτω εγώ, 1052 κρύπτες σε όλη την Ελλάδα, ακόμα τέλος του 80, τέλος δεκαετίας του 80. Ναι. Γιατί φοβόμασταν. Ναι, ήταν όλο. Ο εμφύλιος, όλα αυτά. Ναι. Στα πλαίσια αυτά υπήρχαν πράκτορες στη ΧΙΠ, οι οποίοι δρούσαν σε όλο το δημόσιο βίο, ας πούμε. Και ξεκινάμε λοιπόν από ένα πράκτορα στο κόμμα, το οποίο εγώ είχα συμφωνήσει με τον Χαρίλα μετά 30 χρόνια θα γράψω αυτό το θέμα. Όχι για να αναφερθώ σε αυτόν τον πράκτορα, αλλά σαν αφορμή για να μελετήσω, ας πούμε, κοινωνικο-ψυχολογικά, νευροβιολογικά, ψυχαναλυτικά το διπλό άνθρωπο. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος γίνεται διπλός, ρε παιδί μου, ποιος έχει την προδιάθεση να γίνει διπλός, έτσι. Είναι άραγε στο DNA. Ναι, ναι. Όμως, στην προσπάθειά μου, και στο DNA έχει. Έχει να κάνει και με το DNA. Το να μπορείς να έχεις δύο παράλληλες ζωές και να είσαι απόλυτα φυσιολογικός και στις δύο. Και στις δύο. Έχει και μια γονιδιακή βάση, έτσι. Αυτό το ξέρουμε όχι μόνο. Δεν το ξέρουμε μόνο στους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτή την εξαπάτηση τη βλέπουμε στη φύση ακόμα και σε απλούς οργανισμούς. Πάρτε το χταπόδι. Έτσι. Ας παίρνουμε την πιο απλή δομή. Υπάρχουν και πιο απλές. Τα παράσιτα που έχουμε στον οργανισμό μας. Ναι. Ο οργανισμός μας έχει εκατομμύρια παράσιτα που ζουν ξένα σώματα εντός μας. Προσποιούνται ότι είναι κύτταρά μας, ας πούμε, ότι είναι δικά μας μέρη του σώματός μας. Πάρτε το χταπόδι λοιπόν. Σε 2 δευτερόλεπτα μέσα αλλάζει χρώμα. Αυτή την ικανότητα την έχει και γονιδιακά το χταπόδι, ας πούμε. Πάρτε το γκούκο. Μεγαλώνει τα αυγά του σε ξένες φωλιές. Πώς προσποιούνται τα μικρά του. Δηλαδή, αν μπει σε μια φωλιά τάδε, συμπεριφέρεται το μικρό του ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, βλέπουμε την εξαπάτηση μέσα στη φύση πολύ περισσότερο σε σύνθετους οργανισμούς, στους ανθρώπους κλπ. Είναι στοιχείο της προσαρμογής της εξέλιξης. Κάποιοι άνθρωποι έχουν και γονιδιακή τάση, ας πούμε, προς το να γίνουν διπλοί άνθρωποι. Δηλαδή, απολύτως διπλοί άνθρωποι. Δηλαδή, να έχουν ψυχοσική διαταραχή. Όπου έχουν σωσία, έτσι. Ζουν ταυτόχρονα
δεν είναι η περίπτωση του δικού μου ήρωα τέτοια. Όχι, έτσι, είναι λογικό. Πάντως αυτό ήταν Κάβουρας. Και πείτε μας γιατί ήταν Κάβουρας. Όχι, το Κάβουρα. Γιατί είναι ο Κάβουρας. Ο κόκκινος Κάβουρας. Ο κόκκινος Κάβουρας είναι μια περιπέτεια που καταρχήν ο Κάβουρας που υπάρχει στη Νορβηγία, στη θάλασσα Μπάρεντς, πάνω εκεί στις βόρειες θάλασσες, τους πήρε τους Κάβουρας, τους κόκκινους, ο Στάλιν, πρέπει να ξέρετε, από την ασιατική πλευρά, έτσι, από τη θάλασσα πάνω από την Ιαπωνική, τη βόρεια θάλασσα εκεί, τους πήρε και τους πήγε στη θάλασσα Μπάρεντς, δηλαδή στον Μουρμάνσκ, Αρχάγγελο κλπ. Γιατί? Και μπόρεσαν και άντεξαν εκεί. Προσαρμόστηκαν για να εξασφαλίσει υψηλής ποιότητας και φτηνές πρωτεΐνες στους πεινασμένους Ρώσους του Μεσοπολέμου. Αυτό είναι. Το καταλάβατε. Αυτός λοιπόν τώρα ο Κάβουρας επεκτείνεται παντού. Με ταχύτητα. Δηλαδή, έκανε στα 20 χρόνια 700 μίλια. Αν φτάσει μέχρι την Πορτογαλία, τρώει τα πάντα. Δεν αφήνει τίποτα. Όμως είναι το ψευδώνυμο, ας το πω, μιας οργάνωσης που θα δείτε. Ας αφήσουμε τον αναγνώστη να το ανακαλύψει. Μιας, ας το πούμε, οργάνωσης πρώην της CIA, η οποία είναι δικτυωμένη παγκοσμίως μέσα από ξενοδοχεία, ας το πούμε, συνεδριακού τουρισμού υψηλής ασφάλειας, κυβερνοασφάλειας και υψηλής κυβερνοκατασκοπίας. Το δίκτυο αυτό είναι πραγματικό. Έτσι, δηλαδή πρέπει να ξέρετε ότι η CIA και η NSA έχουν 1.731 ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες συνεργάζονται με άλλες 2.000 στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, κυβερνοκατασκοπίας, νέες τεχνολογίες κλπ. Έχετε βρει 1.731. Ακριβώς. Έχω πλήρη αποκάλυψη όλου του παγκοσμίου δικτύου προτού μιλήσει ο Σνόντεν. Αυτά που λέει ο Σνόντεν δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που έχει το βιβλίο αυτό. Γιατί θα δείτε, συναντώ πρόσωπα έτσι. Γιατί ναι, μεν ψάχνω το δικό μας τον πράκτορα να δω τι έγινε, ρε παιδί μου. Αλλά ένας ανεμοστρόβιλος συμβάντων με πήγε τόσο μακριά που δεν το υπολόγιζα ποτέ. Άρα είναι μεν μυθιστόρημα, βασισμένο όμως σε μια πραγματική ιστορία και σε πραγματικά γεγονότα. Ναι, και σε πράγματα τα οποία όντως συμβαίνουν. Δηλαδή, μπορείτε να δείτε, ας πούμε, κατά κάποιο, είναι μια μικρή εγκυκλοπαίδεια της παγκόσμιας κατασκοπίας, ας το πω έτσι. Δηλαδή, τις γυναίκες που έχω, μια και είστε. Θα δείτε, ας πούμε, αυτό που λέμε honey trap. Ναι. Να το πούμε, έχουν παίξει ρόλο και η τελευταία κατάσκοπος αυτή η Valerie Plame στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν και φοβερή και αυτή τώρα. Έχω όλες τις γυναίκες. Καταρχήν το βιβλίο μου βασίζεται σε πολύ. Θα δείτε μια εκπληκτική Πατ Ιρλανδέζα, η οποία ήταν και του Ήρα, αληθινό πρόσωπο. Και των Βρετανών. Και των Βρετανών, ταυτόχρονα. Την οποία την είχα για καθάρισμα και λοιπά, και είναι στο Όντιν Φιόρντ είναι τώρα, ας το πούμε έτσι. Καλά, επίσης σε άλλες περιπτώσεις όλες οι Εγγλέζου όταν και λέμε Honey Trap, ο ακροατής να ξέρει, ο Honey Trap, ο βοσκός στα χωριά μου πάνω, ότι ονομάζει, ας το πούμε, γκομενοπαγίδες, θα το πούμε, πώς θα το πούμε. Εκεί διαπρέπει Μοσάντ, αν μου πεις ποιες είναι οι καλύτερες γκομενοπαγίδες. Είναι των Ισραηλινών, Οι Ισραηλινοί δεν παίζονται. Θα το δεις όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα καταρχήν. Όταν το διαβάσετε, διαβάζεις μόνο το Όντιν Φιόρντ. Όχι, θα δείτε αυτό που συνέβη χθες. Ποιο ήταν το συγκλονιστικό γεγονός που είχαμε χθες? Ποιο ήταν για εσάς, η Ρόδος? Η συμφωνία των Αμερικάνων με το Ιράν. Των Δυτικών με το Ιράν. Προσέξτε, στο βιβλίο μου μέσα, στο Όντιν Φιόρντ, που συναντώ πρόσωπο πράγμα, μία κοπέλα, η κόρη από ό,τι αποδεικνύεται μετά του πράκτορα, του προδότη, ας πούμε, μια καταπληκτική κοπέλα, αξιόλογη κοπέλα κλπ. Η οποία σπουδάζει κρυπτολογία, αρχαιολογία και ξέρω εγώ. Λοιπόν, μου αποκαλύπτει ότι δουλεύει για το. Αληθινό αυτό περιστατικό, για τον κύλιδρο του Κύρου, το ξέρετε, του Κύρου, του βασιλιά της Περσίας, ξέρω εγώ. Αυτός ο κύλινδρος περιφέρεται από την Τεχεράν, τώρα είναι στο Μουσείο της Νέας Υόρκης. Δηλαδή περιφέρεται σε όλα τα μουσεία. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, μέσα από τη δουλειά την πολιτισμική για το γύλινδρο του Κύρου, κάνανε όλες οι μυστικές υπηρεσίες των Αμερικανών και των Ιρανών, συζητάνε επί ένα χρόνο. Το βιβλίο μου το αποκαλύπτει πρωτού βγει η είδηση ότι γίνονταν οι συνομιλίες. Όπως το λέω τώρα, το γύλινδρο του Κύρου. Βρισκόντουσαν με νέες κυρώσεις, με νέα αυτά, ξαφνικά είδαμε αυτή τη φοβερή. Ξαφνικά, διότι γινόταν. Και στο Όντιν Φιόρντ, όπως έγινε στο Όσλο, η παλιά η συμφωνία. Ας πούμε, του Ισραηλινών και Παλαιστινίων με τον Αραφάτ και λοιπά. Το ίδιο πάλι στην Νορβηγία. Θα το δείτε το περιστατικό αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε συγκλονιστές αποκαλύψεις. Δηλαδή το ίντερνετ τώρα που ασχολείστε όλοι δεν είναι ότι απλώς τώρα οι Αμερικάνοι παραβιάσανε κάτι. Αυτό είναι ιδρυτικά. Η NSA από την ίδρυσή της έχει την εξουσιοδότηση των χωρών του ΝΑΤΟ. Δηλαδή λειτουργεί το δόγμα περιορισμένης εμπιστοσύνης στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, τι Αμερικάνη... τους ενδιαφέρει, κύριε Ανδρουλάκη, περισσότερο απ' όλα? Είναι πλέον η πολιτική? Όχι. Παλαιότερα ήταν κομμουνισμός, καπιταλισμός. Ναι, okay. Κοιτάξτε. Τώρα το μεγάλο διακύβευμα ποιο είναι? Καταρχήν το ίντερνετ
Έτσι, ιδρυτικά θέλω να τα ακούσει ο κόσμος αυτό. Από την ίδρυσή του το ίντερνετ, μην ξεχνάτε ότι το άρπανε το στρατιωτικό, έτσι, για το ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου. Από το άρπανε το στρατιωτικό. Αυτό μετεξελίχθηκε τη μέρα που πιάσαμε το δικό μας τον πράκτορα. Είναι φοβερή σύμπτωση και εγώ, επειδή είχα αποφασίσει να μιλήσω για αυτό, το σημείωσα. Τη μέρα που πιάσαμε τον πράκτορά μας, έτσι, πρώτες μέρες του 1983, ας πούμε, ολοκληρώθηκε τέλος πάντων η αποκάλυψή του. Εκείνη τη μέρα δημοσιεύτηκε αυτή η είδηση για το ίντερνετ. Ότι δηλαδή κάτι καινούριο γεννιέται. Ναι, ναι, ναι. Άρα γενετικά, προσέξτε να δείτε, έχει το ίντερνετ κερκόπορτες. Όπως μου αποδεικνύει ο αρχιπράκτορας της CIA για την Νότια Ευρώπη, για τα κομμουνιστικά κόμματα, την αριστερά της Νότιας Ευρώπης, μου αποκαλύπτει πώς δουλεύουν οι κερκόπορτες. Θα το βρείτε μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή και το λογισμικό και το κρυπτολογικό και το hardware έχει τρύπες. Προσέξτε όμως γιατί οι Αμερικάνοι ανησυχούν τώρα. Στις τρύπες αυτές που μπαίνουν αυτοί και ελέγχουν τα πάντα. Μπορεί να πει και η unit τάδε των Κινέζων. Ε? Δηλαδή τώρα είναι έχει την τεχνογνωσία αυτή, να το δηλαδή, κάνει. Αμερικάνη. Να μπει και στις τρύπες των Αμερικανών. Έχει την τεχνογνωσία εκείνα να το κάνει όμως αυτό. Είναι τόσο... Εδώ με πολύ κατώτερη τεχνογνωσία η ΚΑΓΚΕΜΠΕ κάποτε. Μπήκε το 1983, πάλι τις μέρες που αποκαλύπτει το δικό μας. Είχαμε κούκο σέγγ, δηλαδή τα αυγά του κούκου. Ναι. Το είχαμε σε κομπιούτερ στο Βερολίνο. Πιάστηκε. Μπορεί με κατώτερη τεχνολογία οι Κινέζοι να τα καταφέρουν, ας πούμε, όχι όμως στο επίπεδο των Αμερικάνων, σε καμία περίπτωση. Ναι, τώρα πρώτοι Αμερικάνοι. Θα δείτε, ναι, είναι πολύ μακριά και δεν. Βάσει περιπτώσει, οι Αμερικάνοι κατασκοπεύουν τους πάντες. Έτσι. Δηλαδή, η αυτό Ρώση, πάει. Και οι Ρώσοι σήμερα που βρίσκονται. Ποιες? Η Ρωσία. Η Ρωσία είναι στην κυβερνοεγκληματικότητα. Δηλαδή, οι hacker της Ρωσίας είναι αυτό που λέμε ψηφιακές βαλίτσες μαύρου χρήματος. Το bitcoin, αυτό το ηλεκτρονικό. Ναι. Οι Ρώσοι εξειδικεύονται στη μάφια, like, ας πούμε. Κατάσταση. Και όχι. Οι Κινέζοι στην τεχνολογία και οι Αμερικάνοι στα πάντα. Όλα. Δηλαδή φτάνουν στο σημείο Προμήθεια. Δηλαδή, τι αποκαλύπτεται τώρα, έτσι. Ας πούμε, θα δείτε η διαφθορά γύρω από τα όπλα, Προμήθειες κλπ. Αυτά τα έλεγχαν όλοι. Πιστεύεις ότι μπορεί ένας στρατηγοί ή πολιτικοί να κλέβουν και να μην τους πάρουν χαμπάρι μυστικές υπηρεσίες? Αυτά είναι όλα μέσα. Τα παρακολουθούν όλα, τα ξέρουν. Κύριε Ανδρουλάκη, ναι. Γιατί βγαίνει το τελευταίο διάστημα, βγαίνουν διάφοροι. Γιατί οι πράκτορες μιλάνε ή αυτοί που είχαν συμμετοχή στην κατασκοπία? Ας πούμε, μιλάνε. Ο δικός μου, ο Τόνι, θα τον δείτε, που είναι χαρακτηριστή περίπτωση. Του λέω αυτό που λες. Τώρα, ας πούμε. Γιατί έβγαλες βιβλίο? Έχει βγάλει ένα βιβλίο αυτό. Είναι ψευδόνυμο το Τόνι, προφανώς. Είναι όμως αληθινό πρόσωπο. Ο οποίος πάντως είναι εν ζωή και είναι. Εν ζωή. Ιταλοαμερικάνος, ας πούμε. Πολύ και μένει Ελλάδα, εδώ στην Ελλάδα. Όχι, δεν. Δηλαδή έχω τώρα με δικηγόρου. Είναι δικηγόρου. Αυτοί μιλάνε. Έχουν συμβόλαιο εχεμήθεια, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, υπάρχει μια αντίδραση στους πράκτορες. Δηλαδή, σου μου λέει αυτός, οι μεγαλοπράκτορες έρχονται στην Ελλάδα και τρέχετε όλοι στο μέγαρο μουσικής της ομιλίας τους. Όταν έρθει ο Μπρεζίνσκι, ο Χάντιγκτον, ο Νάι, η σχολή Κέννεντι, Χάρβαρντ, και εμείς είμαστε πεταμένοι στα, καταλαβαίνετε, ναι, στο βόθρο, ας πούμε. Τι θα γίνει εδώ πέρα? Οι μεγάλοι μας όλοι γίνονται, ήταν καθηγητής πανεπιστημίου κι αυτός. Γίνονται πριτάνιες πανεπιστημίων, κάνουν τους υψηλούς συμβούλους των πρωθυπουργών, των γενικών επιτελείων. Και εμείς είμαστε πεταμένοι. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια αντίδραση, θέλω να το καταλάβετε. Αυτό λοιπόν γι' αυτό είναι βγήκε το, ένα. Το Wikileaks, λέτε. Γι' αυτό βγήκε μετά ο Snowden. Σου λέει, κάτσε να πούμε. Εμείς τι? Μεγάλη ιστορία. Ούτε υπάρχει απέναντι ο εχθρός όπως ήταν παλιά, ξέρω εγώ, το ιδεολογικό. Ορατός, παλιά ήταν τα ιδεολογικά. Μην ξεχνάτε ότι ο Κιμ Φίλμπι, ο φοβερός, ας πούμε, αρχηγός της αντικατασκοπίας της Βρετανικής, ήταν σοβιετικός πράκτορας. Αλλά λόγω ιδεολογίας. Αυτό ήταν. Λόγω ιδεολογίας. Γι' αυτό σας ρώτησα ότι τώρα που δεν υπάρχει πια. Ναι, αυτό, τα κίνητρα πάντα προσέξτε. Τα κίνητρα. Τι ζητάμε. Τα κίνητρα των πρακτόρων πάντα είναι πιο περίπλοκο. Δηλαδή των ανθρώπων που ανακατεύονται σε αυτά τα πράγματα. Πολύ πιο περίπλοκα κίνητρα. Πιο σκοτεινά. Δεν είναι. Κύριε Ανδρουλάκη, πώς γίνεται κάποιος πράκτορας? Έχω, ας πούμε, ένα μοντέλο. Ξέρουμε. Ας το πούμε έτσι. Να σας δω περιστατικά μέσα από το βιβλίο. Έτσι. Ξέρουμε την περίπτωση του δικού μας. Θα δείτε σε ποιες συνθήκες στρατολογήθηκε. Εκβιάστηκε, τζίμπησε, έμπλεξε. Ξέρουμε μεγάλες υποθέσεις. Ας πούμε στην Κεντρική Επιτροπή των Πολσεβίκων και στην Πράβδα τη φοβερή. Ναι, την εφημερίδα αυτή. Είχε φτάσει, ας πούμε, δίπλα στο Λένιν, είναι ο πρώτος σύμβουλός του, ένας περίφημος Μαλινόφσκι. Και εκεί, ας το πούμε, τα κίνητρα ποια είναι? Τα λεφτά? Είναι να παίζεις ρόλο? Είναι μια ροπή προς το. Και ανάλογα με την αίσθηση, φτάνεις και πιο ψηλά ή πιο χαμηλά. Και πιο χαμηλά. Δηλαδή είναι πολύπλοκα τα κίνητρα. Ή σε άλλη περίπτωση που ξέρουν ότι ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αυστρο-Ουγγαρίας, μπλεγμένος στο θέμα Θεσσαλονίκη, Βαλκανική πόλεμη, Ελλάδα κλπ., εκβιάστηκε στην αρχή ως γκέι, είχε, ξέρω εγώ, εραστεί ένα υπολοχαγό και από την Οχράνα, την ρωσική Οχράνα του Τσάρου, εκβιάστηκε στην αρχή, αλλά μετά του καλάρεσε κιόλα. Και ο διπλός ρόλος κλπ. Άρα σας ξαναλέω. Συχνά
το πρόσωπο που γίνεται διπλό έχει, ας το πούμε έτσι, μπορώ να πω, ένα πρώιμο διχασμό, παιδικό, εφηβικό. Περίεργη ψυχοσύνθεση. Ναι, ναι. Δηλαδή θα δείτε, ας πούμε, που λέμε το σκουλίκι στο άγουρο μήλο. Ε? Ναι. Δηλαδή υπάρχει κάτι το οποίο, και εκτός του γονιδιακού, ενώ ψυχαναλυτικό, κάποιο τραύμα. Πολλές φορές, αν δεν μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το τραύμα, έχουμε μια προδιάθεση πιο σκοτεινούς ρόλους. Λοιπόν, επειδή έχετε κάνει έρευνα μεγάλη, καταλαβαίνω, φαντάζομαι ότι σε κάποιο επίπεδο η έρευνα θα έχει να κάνει και με το πώς καταλήγουν, δηλαδή ποια είναι η ζωή αυτών των ανθρώπων τώρα. Εάν είσαι μεγάλος, υπάρχουν πλυντήρια, δηλαδή όπως είναι οι μεγαλοφίες που τους βλέπεις που έρχονται εδώ, τους είμαστε, κάνουν Harvard κλπ. Είναι σύμβουλοι πρωθυπουργών, τους υποδεχόμαστε εδώ με λουλούδια κλπ. Ενώ είναι πράκτορες. Έτσι, μια χαρά τα πάνε. Οι άλλοι. Του τρώει το μαύρο σκοτάδι. Τρώει το μαύρο σκοτάδι. Και αν έχουν βγάλει αρκετά στην πορεία. Ναι, περισσότερο δεν έχουμε. Δραστηριότητα. Αυτοί τι κάνουν όμως, προσέξτε, τώρα κάνουν λόμπι αυτοί. Οι εταιρείες νέες τεχνολογίες, σας το λέω για να το ξέρετε, και στην Αμερική και στις Βρυξέλλες, σε μεγάλο βαθμό στελεχώνεται από πρώην πράκτορες της NSA και της CIA. Δηλαδή, ο άλλος πήγε και σπούδασε στη RIT. Είναι του Ρότσεστερ, το Ινστιτούτο Τεχνολογικό, για να στη CIA σε πληροφορική ή σε τηλεπικοινωνίες. Έτσι δεν είναι. Υψηλού επίπεδου. Γιατί η NSA έχει δυναμικό, πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Τώρα τι βγάζει μεταξύ μας? Τρίχες κατσαρές. Είναι δυσανάλογο, διότι προσέξτε, 3 εκατομμύρια πληροφορίες, πώς θα τις αξιολογήσεις? Μην νομίζετε ότι η NSA πού πέτυχε? Πέτυχε στην 11η του Σεπτέμβρη, στο διπλό χτύπημα? Πού πέτυχε? Ούτε καν τους Κινέζους. Οι Κινέζοι τους κλέβουν και δεν παίρνουν χαμπάρι αυτή τίποτα. Απλώς υπάρχει μια υπηρεσία για να δηλαδή υπάρχει. Είναι πια ένας δεινόσαυρος, ας πούμε, το καταλαβαίνετε. Σε διαβάθμιση, λοιπόν, πρώτοι είναι οι Αμερικανοί που κατασκοπεύουν μακράν, τους πάντες. Μακράν. Οι Κινέζοι που κατασκοπεύουν, λέτε, στην τεχνολογία. Οι Ρώσοι στο μαύρο χρήμα κλπ. Οι Εγγλέζοι είναι τσιράκια των Αμερικάνων. Γερμανοί, το ίδιο και οι Σουηδοί. Σουηδοί, Νορβηγοί είναι τσιράκια των Αμερικάνων. Το ξέρετε, επειδή έχω μια εξειδανικευμένη εικόνα για τις σκάφη. Σας ακούνε τώρα πάλι. Οι πιο ξεπουλημένες μυστικές υπηρεσίες είναι Σουηδικές. Ακόμα και την εποχή του Πάλμε. Παίζανε τον πιο βρώμικο ρόλο οι Σουηδοί. Είναι μυστήριο. Και η ψυχολογία του λαού, λέει. Όχι, δεν ξέρω. Όχι, είναι το αντιρωσικό μάλλον. Το αντιρωσικό. Ήταν το αντιρωσικό ιστορικό, που έχει και βάση βέβαια. Έτσι, δεν έχει βάση. Η Γερμανία. Η Γερμανία, προσέξτε. Η Γερμανία είναι το εξής περιστατικό. Όπως πάντα, χαμογελάτε. Αποτελεί μια μόνη της περίπτωση. γιατί, προσέξτε. Όταν κατέρευσε το χιτλερικό καθεστώς και πήγαν οι συμμαχικές δυνάμεις στη Δυτική Γερμανία. Στελεχώθηκε BND, οι μυστικές υπηρεσίες Γερμανίας, από την Gehlen Org, από την οργάνωση Gehlen. Δηλαδή την ναζιστική μυστική υπηρεσία σε αντικομουνιστική βάση. Δηλαδή τους προσλάβανε τους Ναζί λόγω της Ανατολικής Γερμανίας ως πόλεμο με την Ανατολική Γερμανία. Και έτσι έχουμε μια αμερικάνικη μυστική υπηρεσία των Γερμανών μέχρι πρόσφατα, εντελώς αμερικάνικη, και έχουμε και τη Στάζη η οποία. Δεν ήταν εντελώς ρώσικη, είχε αυτόνομη. Είχε αυτόνομη, δηλαδή είχαμε δύο μυστικές υπηρεσίες. Τώρα αυτές δεν είναι μαζί όμως πλέον, όχι. Κοιτάξτε, εδώ γίνονται ανακατατάξεις. Δηλαδή η Μέρκελ, θα σας πω κάτι που το έχω στο βιβλίο μου, πρωτού βγει ο Σνόουντεν, γιατί είναι γνωστό. Ας πούμε, χαιρετώ το. Ναι, καλημερίζουμε τον Προκόπη Δούκα. Καλημέρα, Προκόπη. Γιατί είναι τζαζ νέα. Τα τζαζ που θα παίξει το βράδυ τώρα, θα μας τα πει γιατί. Ναι, λοιπόν, προσέξτε. Η Μέρκελ ήξερε τα πάντα. Η υπουργός, η Σαμπίνα Δικαιοσύνης της Μέρκελ, έλεγε πέρυσι, όταν εγώ ακόμα ταλαντευόμουν να το γράψω, αν το γράψω, έλεγε τον Φεβρουάριο πέρυσι, δήλωση. Ποτέ δεν χρησιμοποιώ email, ποτέ κινητό. Με νόημα. Η Μέρκελ ποτέ δεν χρησιμοποιούσε αυτό το κινητό. Το έχει για ξεκάρφωμα αυτό που παρακολουθούν. Ναι, συνέχεια που τη βλέπω. Το ήξερε η Μέρκελ. Καταρχήν το φάκελο της Μέρκελ. Οι Αμερικάνοι τον έχουν κάνει φίλο φτερό. Έχουν χιλιάδες καταθέσεις για τη Μέρκελ, τη γειτονιά της, τα παιδιά της, τους πάντες. Μήπως βρουν κάποιο ίχνος για να εκβιάσουν. Το ίδιο και τον αρχηγό, τον Γκίζη της Λίνκε. Τη Λίνκε. Δηλαδή έχουν γίνει όλα αυτά με τους φακέλους. Η ζωή των άλλων. Γιατί όμως, χριστιανοδημοκράτης. Για τη Μέρκελ, γιατί, επειδή προερχόταν από την Ανατολική. Ήταν μέλος της μαρξιστικής λενινιστικής οργάνωσης νεολαίας, όπως τότε. Στα Πολυνιάτα. Στα Πολυνιάτα. Γιατί τώρα δεν θυμίζει τίποτα. Η ζωή των άλλων είναι όλο αυτό, αυτή η καταπληκτική. Ακριβώς, αυτό η ζωή των άλλων. Τώρα, κύριε Ανδρουλάκη. Δηλαδή, η ταρχία της Στάζη όταν βρέθηκαν, έχει εκβιαστεί κόσμος να προσχωρήσει από την άλλη μπάντα, καταλάβατε. Δηλαδή, ξέρω μια κοπέλα από Βγούλφ που έχω στο βιβλίο, πήγε να πάρει Νόμπελ, είσαι συγγραφέα λογοτέχνη, και βρήκαν ότι η πιτσιρίκα είχε κάνει μια συνέντευξη με τη Στάζη. Του καλούσαν και πήγε η κοπέλα και έκανε μια συζήτηση. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο.
Και έτσι έχασε τον Νόμπελ η Γουλφ, που είναι σπουδαία λογοτέχνη, ανατολικό Γερμανίδα, από τη Δρέσδη. Είναι όλα μέσα από μία διαπλοκή. Ναι, ναι. Όλα είναι από μία διαπλοκή. Εγώ βέβαια, εντάξει, σαν τύπος, με ενδιαφέρουν οι κοινωνικές και οι πολιτικές δυνάμεις. Αλλά είχα και εγώ κάποτε στο μυαλό μου να δω τα πράγματα από κάτω. Δηλαδή, είμαι ο πιο μαχητικός αντίπαλος των θεωριών συνωμοσίας. Αλλά ταυτόχρονα, λέω, μια φορά θα γράψω ένα βιβλίο. Το είχα έτσι τάμα, το είχα κάνει στο Χαρίλο αυτό το τάμα. Ότι θα γράψω για αυτόν με τα 30 χρόνια. Τι σε ρε το foreign office. Λοιπόν, να σας πω τώρα και μια κουβέντα για να πάμε και στο άλλο. Και από τη διαπλοκή, την εμπλοκή εδώ, να δούμε τη δική μας την πολιτική. Γιατί πετάξατε και μια οβίδα τώρα, άλλη αποκάλυψη μετά από καιρό. Μιλάμε το τελευταίο ότι όταν ανεξαρτητοποιηθήκατε, είπατε ότι εγώ θα παραιτηθώ και σας είπε ο πρόεδρος του Πασόκ. Όχι, μήνε, γιατί ούτε θα δεν είπα. Ό,τι είπα είναι. Ούτε έχει μια εξαντλημένη συζήτηση, δεν ξέρω πώς την αναπαράγουν, λένε ψέματα, ουδέποτε συνδέθηκε το δικό μου όνομα με οποιονδήποτε άλλον. Ναι, τέλος πάντων, αυτό είναι μια εξαντλημένη συζήτηση, δεν αφορά κανένα. Έχουν γίνει ανακατατάξεις, ναι. Θα τα πούμε στο μέλλον αυτά. Στο μέλλον. Στο παρόν, ας μείνουμε στον κόκκινο καύλο. Όχι στο κουτσομπολιό, τι θέλω να πω. Μακριά από το κουτσομπολιό. Έχει παγιδευτεί η δημοσιογραφία, η πολιτική ζωή, στο φτηνό, στο κάθε μέρα. Το ένας λέει μια βλακία, ο ένας λέει. Του ιτάρουνε, λένε βλακίες από το πρωί μέχρι το βράδυ και δουλειά δεν γίνεται. Ναι, αλλά η κρίση δεν τα προκαλεί αυτά, κύριε Ανδρουλάκη. Δεν είναι μόνο η κρίση, είναι και, μια μέσα στην κρίση. Μέσα στην κρίση πρέπει να έχουμε ένα ήθος και μια ποιότητα. Τώρα δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ. Αυτό τώρα, δηλαδή, από το κουτσομπολιό μέχρι... Δεν σας ζητήθηκε, λέει, πέστε μου, δεν σας ζητήθηκε να κρατήσετε την έδρα σας για να μην όχι, ποτέ, κανείς και πάει ποτέ. Ο Γιάννης Ραγκούς στη θέση. Ποτέ, αυτό είναι τόσο φτηνό. Τόσο, ο Δής, ποτέ και ρωτάμε πουθενά. Για να παίρνουμε το από την πρώτη μέρα. Είναι τόσο φτηνό αυτό που δεν θα μπορούσα καν να το συζητήσω. Ούτε κατά διάνοια. Είναι μια αρρωστημένη νοοτροπία. Για αναπαραγωγή του ιτάρουν όλη μέρα. Δεν έχουν δουλειά να κάνουν. Σε λίγο θα με ρωτήσετε για το Σφαγιανάκι. Φεύγω. Φεύγω. Δεν αντέχω. Δεν θα φύγετε. Γιατί δεν ασχολούμαστε κι εμείς με τον Νότι. Πάμε να δούμε αυτό για να μας πει και ο Προκόπης τι θα γίνει σήμερα. Σκληρές εικόνες, σκληρές εικόνες, Προκόπη, αλλά αυτές οι εικόνες εξηγούν, αυτό είναι ένα σποτάκι της Διεθνούς Αμνηστίας του Ελληνικού Τμήματος, εξηγούν γιατί υπάρχει η Διεθνής Αμνηστία. Η Διεθνής Αμνηστία είναι μια οργάνωση, αυτοαποκαλείται κίνημα 3 εκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη, που την υποστηρίζουν στην ουσία. Ξέρεις πολύ καλά, Ντίν, και εσύ, Σταυρούλα. Είναι μια οργάνωση που κυνηγάει όσο γίνεται την τήρηση, να το πω έτσι, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον πλανήτη. Τώρα, σήμερα είναι μια μέρα που τη γιορτάζουμε και ως κανάλι με ένα σηματάκι επάνω αριστερά. Είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλληψη της Βίας κατά των Γυναικών, το οποίο είναι μια ιστορία που δεν είναι η ισότητα της γυναίκας στη θέση της κοινωνίας, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Είναι το πώς και στις προηγμένες κοινωνίες μας οι γυναίκες, εσείς δηλαδή, δέχεστε καθημερινά βία, κυρίως ενδοοικογενειακή, αν δείτε τα στοιχεία. Αυτό έχει για την ενδιαφέρον Ελλάδα, να μας πεις, Προκόπη. Για την Ελλάδα λένε ότι τα 2/3 των γυναικών που έχουν υποστεί βία την υφίστανται στο σπίτι. Που σημαίνει από το σύντροφο. Στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Από το σύντροφο ή τον πατέρα ή τον αδελφό ή κάποιον άλλο συγγενή, αλλά κυρίως το σύντροφο. Τα ποσοστά αυτά αυξάνουν, συγγνώμη, Οντίν, περισσότερο τα τελευταία χρόνια της κρίσης, Προκόπη. Δεν έχει αυτό να δεν κάνει. Το ξέρω, αυτό δεν το ξέρω, αλλά, και δεν ξέρω αν μπορεί να μετρηθεί, γιατί αυτά τα περιστατικά, όπως καταλαβαίνετε, δύσκολα καταγγέλλονται. Μόνο από τα κρούσματα που πάνε, ναι. Δύσκολα καταγγέλλονται. Είναι όμως, έχουν έναν τρόπο εκτίμησης ότι αυτή η ιστορία της βίας, που μπορεί να ξεκινήσει από την απλή παρενόχληση ή τη λεκτική ψυχολογική βία και να φτάσει κυρίως και δυστυχώς στη βία τη σωματική πλέον, αυτή καθ' αυτή, με την κυρίαρχη έννοιά της, δηλαδή το ξύλο μέσα στο σπίτι, που μπορεί να είναι από ένα εξευτελιστικό χαστούκι μέχρι ξυλοδαρμός, έτσι. Δυστυχώς υπάρχει. Και δυστυχώς υπάρχουν γυναίκες, πολλές, που παγιδεύονται στο φόβο, στην ανεπάρκεια, στη δυσκολία. Και υφίσταται αυτό το πράγμα. Ε, σήμερα, κύριο, λοιπόν, ένας πολίτης που το μαθαίνει αυτό, που το γνωρίζει, που το ακούει, τι μπορεί να κάνει, Προκόπη? Δηλαδή, μπορεί να βγει μπροστά και να. Δηλαδή, πέρα από τη μια μέρα που την τιμούμε σήμερα ή με αυτό το σηματάκι στη δημόσια τηλεόραση. Τουλάχιστον να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει. Εγώ αυτό λέω. Να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει, να μην έχουμε μία εικόνα ότι
είναι όλα αγγελικά πλασμένα και έχουμε επιτύχει ένα ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε κάποια πράγματα δεν το έχουμε πετύχει. Και όχι ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Σε πολλά δεν το έχουμε πετύχει. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι όπως όλα τα ενδοοικογενειακά προβλήματα, τα προβλήματα σχέσεων, δεν λύνονται εύκολα με μια καταγγελία στην ιστομία που πρέπει να υπάρχει, κατά την ταπεινή μου άποψη, και η αποχώρηση πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί μια γυναίκα, ένας άνθρωπος να το δέχεται αυτό το πράγμα. Όμως δεν είναι εύκολο. Έτσι, και εκεί χρειάζονται και κοινωνική λειτουργία και ψυχολόγοι και στήριξη. Έχουμε τις δομές αυτές για τη στήριξη. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πολύ φοβάμαι. Πώς όχι. Και η κρίση ακριβώς δυσκολεύει αυτά. Λοιπόν, ο λόγος που ήρθα και σας επέβαλα. Εγώ θα ήθελα μόνο να πω κάτι, ότι να σκέφτεται η γυναίκα αυτή, η οποία υποβάλλεται σε αυτή τη διαδικασία από το μικρό μέχρι το μεγάλο, ότι αυτό το πράγμα δεν θα έχει σταματημό αν δεν το σταματήσει μόνη της. Έτσι. Λοιπόν, με αφορμή αυτή τη μέρα, με αφορμή και όχι για αυτή τη μέρα, για να μην μπερδευόμαστε, κληθήκαμε να ενισχύσουμε τη Διεθνή Αμνηστία, που μάχεται και σε αυτό το πεδίο. Η μέρα είναι αφορμή. Η εκδήλωση που θα σας πω, λοιπόν, δεν έχει σχέση απευθείας με τη γυναίκα. Έτσι. Είναι απλώς μια εκδήλωση που κάνουμε απόψε. Πέντε ραδιοφωνική παραγωγή από πέντε ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας, mm-hmm. από τους μεγαλύτερους, από το Δημόσιο Ραδιόφωνο με την αφεντιά μου, από τον Πέπερ με τη Γιώτα Κοτσέτα, από τον Εν Λευκό με το Σάκη Τσιτομενέα, από τον Ρεντ με τον Γιάννη Γιακουμάκη και από τον Athens DJ με τον Κώστα Ζήκο, που όλοι mm-hmm. προσφερθήκαμε αφιλοκερδώς να παίξουμε μαζί όλη η μουσική σε ένα μαγαζί που λέγεται Drunk Sinatra, στη Θησέως 16 κάτω από το Σύνταγμα. Είναι πολύ δημοφιλές. Μαγαζί, για να μαζέψουμε από τις 10 και μετά, για να μαζέψουμε όσο να το πιο πολύ κόσμο, νέο και νέο στην ψυχή. Έτσι. Γιατί τα έσοδα αυτά γιατί θα πάνε. Θα ενισχυθεί μέρος των εσόδων αυτής της βραδιάς, θα πάνε στη Διεθνή Αμνηστία, στο ελληνικό τμήμα, με σκοπό να την ενισχύσουν στις δράσεις της, που δεν είναι φυσικά μόνο αυτό το θέμα της βίας κατά των γυναικών, είναι όλα τα θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρόβλημα, τώρα βλέπω ότι επικεντρώνει πολύ το ελληνικό τμήμα σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της μετανάστευσης και του πνιγμού των μεταναστών, των αλλεπάλληλων επεισοδίων στις θάλασσες γύρω μας, στη Μεσογείου, έτσι, που είναι ένα τραγικό πράγμα. Και πολλά ακόμα. Αλλά θα θέλαμε ώρες να τα πούμε και δεν νομίζω ότι είναι η περίσταση. Ευχαριστώ πολύ πάντως. Ευχαριστούμε πολύ επίσης. Η ζωή μας είναι γεμάτη παγίδες. Και η Ελλάδα είναι σε παγίδα. Πέτσε μια παγίδα, θες να την κοπανίσεις, αλλά οι τείχοι της φυλακής μετατοπίζονται και μένεις πάντα παγιδευμένος. Πολλές φορές φαίνει και στην οικογένεια και σε χώρες ολόκληρες. Ναι, αλλά εκεί που είμαστε παγιδευμένοι εντός εισαγωγικών, ίσως εκεί πρέπει να παλέψουμε. Έτσι, ακριβώς. Και με αυτό, κυρίες και κύριοι, να κλείσουμε λοιπόν ότι πρέπει να παλέψουμε όσο και αν νιώθουμε παγιδευμένοι και όπου και αν νιώθουμε παγιδευμένοι. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας εδώ. Ραντεβού αύριο στις 10. Πάντα με επικαιρότητα. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.